4. Μπράβο, Θέμη. Παρακαλούσα το σούπερ από κάτω 5. Να βλέπουμε και για ποιο τραγούδι αναφερόμαστε. Μπράβο. Μπράβο, Θέμη. Με μία κουβέντα θυμίζει πάρα πολύ έντονα βαλκανικό ήχο, κάποιες ενδεχομένως παλιότερες συμμετοχές που μας έρχονται από τη Σερβία, αλλά και είναι και πολύ κοντά στα δικά μας ακούσματα, κυρίως στη Μακεδονία και προς τα πάνω. Ο Αγάθωνας είναι πάρα πολύ αυθεντικός. Ναι, αλλά είναι όταν έβαλα 5 πριν που το άκουσα πρώτη φορά, γιατί δεν κράξατε οι περισσότεροι? Είναι μια πολύ καλή επιλογή για 4, κατά τη γνώμη μου. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Ποια θα δούμε τώρα? Να πάμε μέχρι τον Γιώργο που έχει δίπλα του την Αγγελική Ηλιάδη για την πρώτη της αντίδραση και μετά επιστρέφουμε. Να πούμε και συγχαρητήρια στην ακούσουμε, Αγγελική. Να ακούσουμε, δώστε μου εμένα λίγο τη δυνατότητα να ακούσουμε και το τραγούδι της Αγγελικής. Πρωτού μιλήσουμε με την Αγγελική, λεπτό, επειδή να περιμένει. Να το ακούμε μαζί της. Ωραία. Μπορείτε να το παίξετε. Και επόμενος να μας πούμε μια πρώτη γνώμη. Γυρνούσες τώρα, θέλω αυτή την ώρα να σε ξαναδώ. Όλα να αλλάζαν όλα και αυτό που ζούμε όνειρο να μοιάζει κακό. Χίλιες και μία νύχτα εδώ την Αγγελική Ηλιάδη. Μόλις ακούσαμε το τραγούδι της. Η Αγγελική μας ακούει? Ναι, τώρα μας ακούει η Αγγελική και την επιστροφή της. Ωραία. Δεν ακούει. Εγώ θέλω να μάθω ποια είναι η άποψη της Αγγελικής και για τα άλλα τραγούδια βασικά. Αγγελική μου, τα άκουσα και τα τραγούδια των Συρκόψη που διόλυσω. Μου αρέσουν πάρα πολύ όλα τα τραγούδια. Το έχω πει ξανά. Είναι το κάθε ένα εντελώς διαφορετικό. Άλλο ύφος, διαφορετική ήχη και αυτό είναι που το κάνει και τόσο ενδιαφέρον. Ποιο πιστεύεις είναι το δυνατό σημείο του κομματιού σου, δηλαδή γιατί πιστεύεις ότι μπορεί όντως να αρέσει στους Ευρωπαίους? Κοίταξε, μην το κάνουμε τόσο συγκεκριμένο το να αρέσει στους Ευρωπαίους. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δυναμικό τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που μας χαρακτηρίζει, αν μη τι άλλο. Είναι ελληνικότατος ο ήχος του, το ύφος του, ο ρυθμός του. Και σαφώς είναι, δίνουμε έτσι την ταυτότητά μας μέσα από αυτό το τραγούδι. Πάντως είναι Αγγελική Ηλιάδη. Μόλις είναι, το... ναι. Έτσι είναι Αγγελική. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό ότι το στηρίζεις άψογα, γιατί πραγματικά είναι τραγούδια Αγγελική Ηλιάδη. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ο στόχος μου από την αρχή να παρουσιάσουμε και με τους συνεργάτες μου, βέβαια με τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο και τον Ηλία τον Φιλίππου, κάτι το οποίο θα ήταν εγώ και βέβαια θα αντιπροσώπευε και την Ελλάδα. Και δεν έπεσες και στην παγίδα να πειραματιστείς, γιατί πολλοί καλλιτέχνες που πάνε στην Eurovision θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα από αυτά τα οποία έχουν δείξει στον κόσμο και εσύ προτίμησες και ελληνικό στίχο. Θα μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο, αλλά θέλαμε να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο και έντονο το ελληνικό στοιχείο. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας από την αρχή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με το τραγούδι. Γενικά σήμερα νιώθω υπέροχα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω στον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο και στον Ηλία τον Φιλίππου. Εύχομαι να σας άρεσε. Κάτσε να δούμε, περίμενε, να βγάλουμε τώρα το Θέμη να μας δώσει την αυτολογία. Θέμη.
με άριστα το 5 είναι ανάμεσα στο 4 και στο 5 για μένα. Πιο κοντά είμαι προς το 5. Δηλαδή με άριστα το 5 δίνω άριστα. Και θα πω το γιατί. Για τον ελληνικό στίχο, για την πάρα πολύ ωραία ενορχίστρωση. Είναι, θα έλεγα, μια από τις ωραιότερες ενορχιστρώσεις που εγώ έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Κυριάκος Παπαδόπουλος. Και για την πάρα πολύ ωραία μελωδική, έτσι, ερμηνεία της Αγγελικής που μας ταξιδεύει. Νομίζω ότι αν το άκουσμα αυτό είναι οικείο σε εμάς, τους Ευρωπαίους πραγματικά τους ξεσηκώνει και τους ενθουσιάζει. Μη φοβηθούμε επιλογές που είναι πιο κοντά στις δικές μας μουσικές ρίζες. Γι' αυτό και είμαι σε αυτή τη βαθμολογία εγώ. Όπως και το προηγούμενο τραγούδι, πολύ, η συμμετοχή και του Αγάθωνα και τον Κόζα Μόστρα, έτσι και της Αγγελικής, είναι μια πάρα πολύ δυνατή συμμετοχή. Πάρα πολύ δυνατή συμμετοχή πραγματικά. Αυτά από μένα. Έγινε. Τώρα να βάλω και τους υπόλοιπους να πούν την άποψή τους ή όχι. Ναι, κανονικά. Αγγελική 5 από μένα. Και από μένα 5. Παιδιά, δεν ήξερα ότι θα ψηφίσετε σήμερα. Και από μένα 5. Δεν ήξερα ότι θα βαθμολογηθώ, αλήθεια σας λέω. Έπρεπε να μην είχατε προετοιμάσει ψυχολογικά. Ναι, αλλά πήρες άριστα από όλους μας. Αυτό σημαίνει ότι μας άρεσε πολύ. Όχι, βάζω 5. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε το τραγούδι, ειλικρινά. Πάρε το δικό μου το πεντάρι, γιατί εγώ δεν ψηφίζω. Έχουμε πει, παρουσιάζουμε. Έχετε ρακέτες. Πιστεύω, είστε οργανωμένοι. Πολύ καλά. Όποιος και να το ακούς θα πει, μου θυμίζει η Ελλάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ όλους. Αγγελική μου, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστώ πάρα σε πολύ. Σε λίγη ώρα μείνε κοντά στο Γιώργο, γιατί θα έχουμε και τα αποτελέσματα της πρώτης δημοσκόπησης που κάνουμε με τους τηλεθεατές μας, οι οποίοι έχουν κληθεί να ψηφίσουν μέσω email ποιο τραγούδι τους άρεσε περισσότερο. Οπότε θα έχει να σου δώσει μια πρώτη εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή να τιμήσω και το δώρο μας, το οποίο είναι ένα φοβερό iPad. Η Τζορτζή. Και εγώ 10. Γιατί είναι τραγουδάρα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ωραία, πέστε και ίδια εδώ στην Τζορτζίνα που την έχουμε κοντά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού είναι η Τζορτζίνα? Γεια σου, Τζορτζίνα μου, γεια σου, Άλεξ. Γεια! Καλησπέρα! Καλησπέρα και στους δύο και συγχαρητήρια πραγματικά. Πώς νιώθετε τόσο πολύ μετά από αυτό, επιτέλους ο κόσμος έμαθε το τραγούδι σας. Και εσείς ακούσατε Εκλήθηκα. Και τα υπόλοιπα. Θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκαν και τα τραγούδια που έχετε να ανταγωνιστείτε και να συναγωνιστείτε. Καταπληκτικά. Καταρχήν είναι όλα ένα και ένα. Μονοδικά. Τόσο διαφορετικά και μοναδικά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ενθουσιαστήκαμε με όλα τα κομμάτια. Χορεύαμε, χειροκροτάγαμε. Θέλω να ξέρετε, εγώ έχω ρίξει μια πρώτη έτσι ματιά, γιατί έχουμε κάνει μια δημοσκόπηση εδώ στην μεσημεριανή μελέτη μέσω mail. Έχουμε καλέσει τους τηλεθεατές μας να λένε την άποψή τους, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Πάτε πάρα πολύ καλά, θέλω να σας πω, στην προτίμηση του κόσμου. Βεβαίως. Έχω έτσι μια πρόσβαση στα mail. Τώρα ο Θέμης κάνει πάνω το αποτέλεσμα, γιατί στέλνει ο κόσμος συνέχεια. Αλλά είσαστε πολύ δυνατά. Και είναι και ένα κομμάτι, παιδιά, που αρέσει, θα αρέσει πολύ στους νέους. Είναι πολύ νεανικό. Έχει αυτή τη διαφορετική νότα. Δεν ξέρω κι εγώ πάρα πολύ καλά από μελωδία και μουσική. Αλλά μου φάνηκε πολύ. Όχι μόνο στους νέους, έχει και ένα ρομαντισμό έτσι και η μουσική. Εμένα μου αρέσει. Είναι διαφορετικό, τέλος πάντων. Εγώ, επειδή είχα την ένσταση, αν θέλεις, Άλεξ μου. Είπα ότι μου θυμίζει πάρα πολύ τραγούδια που έχω ακούσει στα Buddha Bar και σε κάποιες συλλογές και αυτά. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι πώς το εμπνεύστηκες και πώς σου ήρθε αυτό το τραγούδι. Το έγραψα καθαρά για την Eurovision, δεν είναι κάτι που είχα στο σιρτάρι. Άρα με σκοπό να αντιπροσωπεύσω τη χώρα μας σε αυτό το θεσμό, ήθελα οπωσδήποτε να έχω αυτή τη νότα της Ανατολής, της Μεσογείου, της Ελλάδας, αυτό το ηχόχρωμα. Και έχω, πριν από λίγο σκέφτηκα κάτι. Το λέω πριονομπαλάντα. Γιατί είναι μπαλάντα. Με πριώνει. Είναι μπαλάντα που καταλήγει σε πολύ ηλεκτρονική μορφή, αλλά πάντα με τις ελληνικές νότες. Το γεγονός ότι δεν έχει καθόλου ελληνικό στίχο, πιστεύεις θα σας βοηθήσει ή θα είναι τελικά πρόβλημα? Μπορεί να υπάρξει λίγο πρόβλημα σε αυτό, ναι. Μπορεί να υπάρξει λίγο... Έχετε, δεν ξέρω αν έχετε το δικαίωμα τώρα που ακούστηκε το τραγούδι να εισάγετε ελληνικό στίχο. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή σε αυτό.
Wow. Όχι, αλλαγή όχι, δεν μπορεί να γίνει, αλλά μια επιπλέον version για τον κόσμο, άσχετα από τη Eurovision, γενικά για τους συνανθρώπους μας, θα ήθελα και εγώ να το κάνω. Γιατί ακούσατε... Δεν ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα με τον αγγλικό στίχο για τη Eurovision, γιατί η Eurovision είναι διεθνής διαγωνισμός. Mm-hmm. Οπότε νομίζω είναι και μια διεθνής γλώσσα τα αγγλικά και απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο πανευρωπαϊκά. Τζορτζίνα, τι αίσθηκε έχεις εσύ για το δικό σου τραγούδι αλλά και για τα υπόλοιπα? Τι έχω, δεν άκουσα. Τι αίσθηκε το έχεις για το τραγούδι σου σε σχέση με τα υπόλοιπα τραγούδια? Σε σχέση με τα υπόλοιπα τραγούδια, δεν μπορώ να έχω ένστικτο σε σχέση με τα υπόλοιπα τραγούδια, αλλά αυτό που ελπίζω και εύχομαι είναι να το αγαπήσουν όλοι όπως το έχουμε αγαπήσει εμείς, που το αγαπάμε πάρα πολύ, και να μπορέσουμε να στείλουμε το μήνυμα και να το λάβουν, να το λάβει ο κόσμος, και αυτή τη θετική ενέργεια που θέλουμε να βγάλουμε μέσα από αυτό το τραγούδι. Ελπίζουμε αυτό να περάσει. Εμένα αυτή είναι η δικιά μου ευχή. Εμάς η ευχή μας είναι να πάτε καλά. Σε λίγο θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Να ευχηθώ και σε εσένα, Τζορτζίνα, και στον Άλεξ. Καλή επιτυχία. Και ευχαριστούμε. Καλά, το έχω ξανακούσει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Γεια σου, Θωμαϊ. Γεια σου, Θωμαϊ μου. Η φωνή όμως είναι της... Τζορτζέλα. Θωμαϊ μου, καλησπέρα. Σου μιλάω, η Ελεονόρα είμαι τώρα. Και σε καλησπέριζουμε στην εκπομπή. Ακούσαμε μόλις το τραγούδι σου, το οποίο έχει πάρει πάρα πολλά πεντάρια εδώ από την ομάδα και από τον Αριστάκη. Το βλέπω. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες μας λοιπόν και εσύ την πρώτη σου εντύπωση μετά από αυτή την επίσημη παρουσίαση και του δικού σου κομματιού, που άκουσες όμως και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και αυτό μπορεί να σας το πει εδώ και ο κύριος Κασπίρης. Κύριος. Βεβαίως. Αγχωμένη δεν είσαι? Καθόλου. Καθόλου. Πολύ ωραία. Γιατί είσαι μικρότερη της παρέας στο Μάη, γι' αυτό? Σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι, είμαι η μικρότερη, αλλά δεν έχω αγωθεί, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι τόσο. Αν ήσασταν κι εσείς εδώ, θα πιάνατε τον παλμό που σας λέω. Ναι. Είναι σαν γιορτή. Μα και εσύ επέμενες έτσι για αυτό το διαφορετικό άκουσμα, λίγο jazz, λίγο. Κοιτάξτε, δεν έχει να κάνει με jazz, δεν είναι jazz το κομμάτι, δεν είναι jazz. Είναι πιο πολύ, έχει μια βάση ροκαμπύλη, είναι κοντά μου. Ναι. Δεν έχει να κάνει συνήθως με αυτά που τραγουδάω στα live μου, που έχουν πιο πολύ με κλασική jazz, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο το πιστεύω πάρα πολύ. Θυμίζει η Melinda May, που την αγαπώ ιδιαίτερα, είναι φανταστική καλλιτέχνη. Σε εκφράζει δηλαδή. Δηλαδή αυτό πάρα πολύ. Και είναι και μια ιστορία όσον αφορά στα lyrics, την οποία άνετα θα μπορούσα να την έχω πει εγώ. Δεν σε προβλήμα. Λέγει μια γυναίκα. Ναι, πώς την ιστορία. Ναι. Για μια γυναίκα η οποία ουσιαστικά είναι σαν να ταχώνει στο φίλο της, κάπως έτσι. Και υπάρχει έτσι μια περίεργη ατμόσφαιρα. Δεν σε προβληματίζει. Γενικότερα σε όλους. Δεν σε προβληματίζει, Θωμαή μου, που το έχουμε ξανακούσει αυτό το τραγούδι. Έχει ξαναπάει στην Eurovision. Όχι από Ελλάδα. Ας πούμε πέρυσι, εμένα μου θυμίζει την Ιταλίδα που πήγε και τραγούδισε. Και εγώ το έχω ξανακούσει αυτό και για τη Λένα, λέγανε, της Γερμανίας. Αλλά εγώ το είδα το κομμάτι. Το έχω ξανακούσει και τα δύο και έχω κάνει ένα crash test. Αν βάλετε το δικό μου τραγούδι και τη Λένα δίπλα, σας προκαλώ να το συγκρίνετε ποιο είναι πιο δυναμικό. Εντάξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ, Θωμά. Έχεις πολύ δυναμική παρουσία και το υπερασπίσεις πάρα πολύ το τραγούδι σου. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα το υπερασπιστείς και στη Σουηδία. Εγώ θα κάνω το καλύτερο δυνατόν για μένα και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου, για την εταιρεία που με στηρίζει τόσο πολύ, για την Panic Records, και για την Ελλάδα φυσικά, που είναι η χώρα μου, και είμαι υπερβολικά υπερήφανη και χαρούμενη. Έτσι, μπράβο, κορίτσι μου, σκέφτεσαι να κάνεις έτσι κάποιες αλλαγές τώρα που άκουσες και τα υπόλοιπα τραγούδια? Δεν ξέρω αν θα μπορούσες, ας πούμε, να βάλεις κάποιον ελληνικό στίχο ή να αλλάξεις κάτι, λεπτομέρειες βέβαια. Ναι, αλλαγές. Αν περάσει το κομμάτι, θα μπορούσε να γίνει να προσταθούν κάποια διαφορετικά όργανα, ίσως κάποια πνευστά, λίγο περισσότερο, να κάνουν ακόμα πιο δυναμικό. Ίσως κάτι τέτοιο. Όχι το στίχο, δεν θα άλλαζα τίποτα. Το τραγούδι είναι αυτό και υπάρχει λόγος που είναι έτσι. Ναι. Και από εκεί και πέρα τώρα... Δεν νομίζω ότι θα άλλαζα πράγματα, το λατρεύω ήδη. Θέλω να σε ευχηθώ, να σε ευχηθούμε όλοι, Θωμαή, πολύ καλή επιτυχία για τις 18 του μηνός. Να είσαι πάντα καλά, γερή, δυνατή και όμορφη. Σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η στιγμή.